να εξεταστούν και πάλι κρίσιμα δεδομένα για το σκηνικό της ένοπλης συμπλοκής. Το Τσιφούτ Καστέλι ζητά υπεράσπιση του 43χρονου δράστη, ο οποίος το μεσημέρι μετά από μαραθώνια διαδικασία κατέληξε στη φυλακή. Ο συνηγορός του Σπύρος Βρέτζος χαρακτήρισε μη αναμενόμενη την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, καθώς ο 43χρονος επιμένει ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προκαλέσει κίνδυνο για τη ζωή του 23χρονου συγχωριανού του, ο οποίος τραυματίστηκε από σφαίρα στην ομοπλάτη. Αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως το αποδίδονται. Είπε ότι δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση ανθρωποκτόνος πρόθεση από μέρος του και ότι δεν υπήρχε το κατασυρωή το οποίο αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Το κύριος είναι ότι δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος πρόθεση, το οποίο προκύπτει και από τα αντικειμενικά στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία, δηλαδή εκθέσεις αυτοψίας και άλλα στοιχεία, άλλες μαρτυρίες, οι οποίες δείχνουν ότι δεν είχε σκοπό σε κάποια περίπτωση να πλήξει το φερόμενο. Όπως ανέφερε στην κατάθεσή του, φοβήθηκε ότι το θύμα θα τον πυροβολήσει, όπως είχε κάνει πριν από 1,5 χρόνο σε άλλο επεισόδιο που είχε σημειωθεί έξω από βενζινάδικο στα Πρετόρια. Πυροβόλησε, όπως είπε, για εκφοβισμό στο έδαφος και όχι για να τραυματίσει κάποιον. Έκλεισε, τον σταμάτησε με το αυτοκίνητο. Είχε γίνει μια, όπως γνωρίζετε, τουλάχιστον δεν είναι κρύφο, είχε γίνει μια απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του σημερινού δράστη. Αυτός θεώρησε ότι ίσως επαναληφθεί αυτή η απόπειρα, ίσως έχουμε μια νέα απόπειρα εις βάρος του και γι' αυτό το λόγο αντέδρασε πυροβολώντας πάντα χαμηλά. Σας επαναλαμβάνω και το τονίζω αυτό, ότι υπάρχουν πλήθος βολών και ευρημάτων στο δόστρωμα, στο σημείο που έγινε το περιστατικό, και ό,τι ζημιά έχει γίνει στο όχημα του θύματος είναι βαθουλώματα και όχι οπές απάνω στο κίνητο. Στο στοιχείο ότι περισσότερες βολίδες που εντοπίστηκαν από την αυτοψία των αστυνομικών ήταν στο οδόστρωμα, είτε σε χαμηλό σημείο, σε μια μεταλλική δεξαμενή, εστίασε την προσπάθειά της η υπεράσπιση του κατηγορουμένου, ο οποίος απορρίπτει κάθε πληροφορία ότι υπήρχε και συνεργός, ακόμη ότι κινδύνευσαν ανήλικα παιδιά από τους πυροβολισμούς. Είχε μια πρόκληση από μέρος του θύματος και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Μόνο εκείνος πυροβόλησε ο πελάτης σας ή υπήρχε δεύτερο? Δεν υπήρχε κανένα δεύτερο άτομο και δεν προκύπτει από κανένα αντικειμενικό έβριμα. Το αιματηρό επεισόδιο που κόστησε τον τραυματισμό ενός 23χρονου εκτυλίχθηκε τη Μεγάλη Τρίτη στο Τσιφούτ Καστέλι, όταν ο 43χρονος, περνώντας με το αυτοκίνητό του από την είσοδο του χωριού, διασταυρώθηκε με τον 23χρονο. Εκείνος στο παρελθόν του είχε στήσει ενέδρα μαζί με τον αδελφό του και τον είχαν πυροβολήσει χωρίς να τον τραυματίσουν. Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, όμως τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει έως τώρα από τα αντικειμενικά εύρηματα της δικογραφίας, δεν προκύπτει να υπήρχε δεύτερο άτομο το οποίο να κινδύνεψε από το συγκεκριμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι σφαίρες προήλθαν από ένα καλάσνικοφ αλλά και ένα εννιάρι πιστόλι, τραυματίζοντας τον 23χρονο στην ομοπλάτη, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσει η ζωή του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, κινδύνευσε και τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί, ο ανιψιός του 23χρονου. Στοιχείο το οποίο επίσης αμφισβητεί ο 43χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος προφυλακίστηκε μετά την απολογία του.